καθένα. Λοιπόν, καταρχήν, όταν έμαθα για την εκδήλωση και είχα την τύχη να με καλέσουν οι άνθρωποι που το διοργανώνουν κτλ., το πρώτο, η αλήθεια είναι, αν είναι το πρώτο που σκέφτηκα, είναι ότι το είπαν κι άλλοι, ας πούμε, τι να πούμε τώρα για το 6-7. Δηλαδή, τι να πούμε που να έχει νόημα, ας πούμε, να το συζητήσουμε σήμερα και να το συνδέσουμε στο σήμερα. Να κάνουμε απλά, ας πούμε, να μεταφέρουμε, ας πούμε, τις εμπειρίες μας από τότε, να πούμε ότι τι έγινε τότε κτλ. Μα είναι αυτό, ας πούμε, αρκετό. Εντάξει, βλέπουμε καλό ότι γενικά δεν γίνεται από τους κατέλους και σε όλους έτσι υπάρχει μια διάθεση να δούμε πώς το τότε μπορούμε να το συζητήσουμε, να το αξιολογήσουμε με όλη την καλή έννοια και να εξάγουμε τις συμπεράσματα και για το σήμερα. Νομίζω ότι στο πρώτο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε και όλοι νομίζω συμφωνούν σε αυτό είναι ότι όντως το κύμα του 6-7 σηματοδοτεί χρονικά ένα σημείο έτσι, μιας τομής. Είναι ένα σημείο μιας τομής που από στην προγενέστερη ας πούμε, εποχή του είναι μια κατάσταση που οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν και φοιτητές, ας πούμε, μια διαφορετική πολιτική κατάσταση, μια διαφορετική κοινωνική και οικονομική κατάσταση, μια διαφορετική κατάσταση τότε μέσα στα πανεπιστήμια. Και μετά το 2007 έχουμε ας πούμε, την κατάσταση που επίσης όλοι γνωρίζουμε σήμερα, του μνημονιακού Αρμαγεδόνα, το πώς αυτό έχει μεταβάλει με τρομακτικό τρόπο ας πούμε, τις κοινωνικές δομές, τις οικονομικές δομές, τις πολιτικές δομές και τις πολιτικές εκπροσωπήσεις και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο το κίνημα υπήρχε πριν και υπάρχει μετά και τα χαρακτηριστικά του. Νομίζω ότι με αυτή την έννοια όντως έχει πολύ μεγάλη αξία πούμε, μια συζήτηση που σίγουρα δεν μπορεί να εξαντληθεί σήμερα εδώ, αλλά είναι, θα ήταν ευχής έργων να είναι μια αρχή σήμερα ώστε να ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις γύρω από αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε για να δούμε ας πούμε, τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να βγάλουμε σε συμπεράσματα ας πούμε, από την τότε εμπειρία μας. Μια εμπειρία που ήμασταν όλοι ευτυχείς ας πούμε, να την έχουμε νομίζω και αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και νομίζω ότι όσον αφορά το χρόνο, ναι, μπορεί να άρχισε ας πούμε, μια τέτοια συζήτηση, αλλά καλό αργά παρά ποτέ αφενός. Αφετέρου, καμιά φορά έχει την αξία του ας πούμε, να ξεπερνούνται και οι πολιτικές και οι συναισθηματικές φορτίσεις που αναπόφευκτα ας πούμε, πάγονται σε όλους μας όταν βρισκόμαστε μέσα στα γεγονότα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα και πολύ κακό ας πούμε, το ότι έχουν περάσει και 10 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι αργά ας πούμε, για να το συζητήσουμε και σίγουρα έχουμε τη διάβγεια τώρα να δούμε με μεγαλύτερη καθαρότητα και ειλικρίνεια κάποια πράγματα. Το πρώτο στο οποίο θέλω να σταθώ και θα προσπαθήσω να μην ξεχωρίσω αυτό γιατί το είπαν και άλλοι, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το κομμάτι που λέει ότι το κίνημα του 6-7 ας πούμε, δεν είναι αποτέλεσμα μιας παρθενογέννησης. Δεν ήταν ας πούμε, μια απλή αφόρμητη κίνηση ας πούμε, που ήρθε από το μηδέν. Είναι όντως κομμάτι μιας συνέχειας και η άποψή μου είναι ότι όσο λάθος είναι να το βλέπουμε σαν μια γραμμική συνέχεια, ότι εντάξει πριν γίνανε μικρές κινητοποιήσεις, λίγο μεγαλώναμε, λίγο πέφτανε και ξαφνικά έρθει μεγάλο. Γιατί δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι μια πολύ λαθεμένη και καλλιακή αντίληψη ας πούμε, για να βλέπεις το κίνημα ας πούμε, και την πρόοδό του σε βάθος ετών. Απ' την άλλη όμως είναι πολύ λάθος να θεωρούμε ότι όλο το προηγούμενο ας πούμε, δεν είχε και καμία σημασία. Και είχε σημασία για μένα για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το πρώτο είναι. Και εντάξει, να μην πω πάλι στη διαδικασία από τι υπήρχε πιο πριν και ο Αρσένης ας πούμε, και τα ETA και μια σειρά από άλλες μικρές κινητοποιήσεις που κάποιοι μας τις θυμόμαστε ας πούμε, τώρα ή κάποιοι μπορεί να τις είχαμε ξεχάσει κιόλας. Για παράδειγμα, η ΔΒΕΔΟ, ΑΤΑΠ, το κομμάτι της αξιολόγησης, δηλαδή όλες οι προσπάθειες που γίνανε ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις από μονοήμερες, διήμερες, τριήμερες καταλήψεις, πορείες των 50, των 100, των 200. Εντάξει, αυτά όντως μπορούμε να τα θυμόμαστε τώρα μια νοσταλγία ας πούμε, και με μια. Και αρκετά απομακρυσμένα πλέον από τα σημερινά γεγονότα, αλλά είχαν την αξία του γιατί. Το πρώτο θεωρώ και υπόθηκε, όλα έχουν υποθεί και τα δύο που θα πω δηλαδή, αλλά θα ήθελα ας πούμε, πάλι να τα επισημάνω. Το πρώτο είναι ότι διατήρησε ας πούμε, στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου ένα πνεύμα ας πούμε, ριζοσπαστισμού και γενικότερα αμφισβήτηση, το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μικρά κομμάτια του παζλ, όσο ας πούμε, μειοδοτικά κι αν ήταν, όσα λάθη κι αν περιείχαν, όσα ας πούμε, γραφικά κι αν φαντάζουν από ένα σημείο και έπειτα σε κάποιες περιπτώσεις. Λέω γραφικά γιατί, για παράδειγμα, θυμάμαι τις κινητοποιήσεις τότε ενάντια στην Ολυμπιάδα. Όποιοι βρισκόμασταν τότε εκεί, θυμούνται ας πούμε, πορείες των 40 ανθρώπων ας πούμε, στο κέντρο και κάποιοι να μας δείχνουν ας πούμε, σαν τους τρελούς του χωριού και να λένε καλά, είστε σοβαροί τώρα, μιλάμε να κάνουμε Ολυμπιάδα και συμβαίνετε και δεν θέλετε. Παρόλα αυτά, όλα αυτά ας πούμε, έβαλαν το στίγμα τους. Για τη μετέπειτα πορεία, όχι με έναν γραμμικό τρόπο, επαναλαμβάνω, αλλά και αυτό έχει την αξία του, ας πούμε, σε μια πιο αναλυτική συζήτηση, να το δούμε. Επίσης, δημιούργησαν όρους πολιτικού διαλόγου στο εσωτερικό, κυρίως θα πω για τα ΕΑΚ, γιατί προφανώς φαντάζομαι και σε άλλες δυνάμεις, αλλά στα ΕΑΚ που συμμετείχαν οι περισσότεροι. Χωρίς τον οποίο δεν ξέρω αν θα υπήρχε το υπόστρωμα εκείνο που το 6-7, πάνω στο οποίο το 6-7 κτίστηκε όλο ας πούμε, το μεγαλειώδες κίνημα που ζήσαμε. Θα θυμηθούμε λιγάκι
πράγματα τα οποία και συζητήσεις και πόσο βάθινη η πολιτική συζήτηση εκ των πραγμάτων. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τότε, άμα τα δούμε από μακριά, ας πούμε, στα ΕΑΚ, όταν δεν υπήρχε, ας πούμε, κάτι πραγματικό να ασχοληθούμε, αναγκαστικά, ας πούμε, βαθαίναμε την πολιτική κουβέντα ή πιστεύαμε ότι τη βαθαίναμε για να έχουμε και κάτι να συζητήσουμε. Όταν δεν είχαμε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε στο κίνημα, έπρεπε, ας πούμε, ο καθένας να βάλει κάτω ένα πολιτικό σχεδιασμό, είτε ήταν πραγματικό είτε δεν ήταν, για να αντιπαρατηθεί με τον άλλον. Αυτό έχει αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, κυρίαρχα θετικό, παρότι όντως μπορούμε να βρούμε και γραφικές στιγμές, ας πούμε, όπως θυμάται στο κτίριο Γκίνη, να συζητάμε τώρα όλες τις ώρες, γιατί τελειώνουμε 5 ώρες το πρωί, γιατί αν είναι κρίση ή ύφεση, και να καταλήγουμε σε μια προσπάθεια σύνθεσης που ξαναδιαφωνήσαμε, γιατί αν είναι κρίση με ηφεσιακά χαρακτηριστικά ή ύφεση με κρισιακά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, επιμένω ότι αυτή η διαδικασία συντέλεσε πολύ μεγάλο βαθμό. Και για το δυναμικό το οποίο μετήχε αυτών των πολιτικών διαδικασιών, δηλαδή το οργανωμένο κατά κύριο λόγο δυναμικό ή τέλος πάντων το μη οργανωμένο σε τάσεις, αλλά πέριξ ας πούμε, των σχημάτων και των οργανωμένων τάσεων δυναμικό, αλλά και για τον κόσμο των σχολών που ερχόταν σε επαφή, ήθελε δεν ήθελε πολλές φορές με αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό να το επισημαίνουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί ειδικά σε εποχές όπως σημερινή, ειδικά σε εποχές που τα μικρά δεν είναι αυτονόητα και είναι δύσκολα. Πρέπει να τονίζουμε αυτή την αναγκαιότητα. Την αναγκαιότητα ακριβώς ότι ακόμα και αν αυτά τα οποία συζητάμε, ακόμα και αν αυτά τα οποία μπορούμε να αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε σε μια σειρά χώρων, σε μια σειρά, ας πούμε, με μια σειρά πολιτικών αντιλήψεων, απόψεων, με έναν χρωματισμό ας πούμε, αυτό κτλ. Ακόμα και αν δεν έχουν μπροστά τους ένα άμεσο αποτέλεσμα, το οποίο πιθανά θα θέλαμε, θα χρωματιζόμασταν ο καθένας με τον τρόπο του κτλ., είναι χρήσιμα. Και δεν είναι χρήσιμα, ξαναλέω, με τη λογική ας πούμε, του puzzle, φτιάχνω κομματάκι-κομματάκι, κάποια στιγμή θα συμπληρωθεί μεγάλη εικόνα, γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αλλά είναι χρήσιμο για να μην υπάρχει και, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, ρε παιδί μου, ας πούμε, και μια απόλυτη μαυρίλα που τίποτα άλλο δεν κινείται. Και πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτό. Εμένα η άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Να λέμε ότι το 6-7 ναι, έχει από πίσω κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο δεν ήταν τρομερό. Δεν ήταν ας πούμε, το μεγαλειώδες που κάποιοι ζήσαν τότε. Υπήρχε και άλλο πιο πριν, που είχε και μαυρίλα, είχε ας πούμε. Και δυστοχίες, είχε και αστοχίες, είχε και απογοητεύσεις, κυρίως απογοητεύσεις. Αλλά πρέπει αυτό και σήμερα, με έναν τρόπο να το μεταφράσουμε βέβαια στο σήμερα και να δούμε την αξία του. Από εκεί πέρα, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπάθησα, ας πούμε και με βάση τη σημερινή εκδήλωση, να σκεφτώ τι το διαφορετικό είχε το 6-7, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες προσπάθειες, τι το διαφορετικό ήταν αυτό που εν τέλει το κάνει άξιο αντικείμενο, ας πούμε, μιας εκδήλωσης, έτσι να μαζευτούμε και να το συζητήσουμε. Αν δεν μαζευόμαστε να συζητήσουμε, ας πούμε, ρωτάω, συζητάμε για το 6-7. Γιατί? Ποια ήταν τη διαφορά, τα διαφορετικά στοιχεία, πέρα, ας πούμε, από τη μαζικότητα αυτή καθεαυτή, που ήταν πρωτοφανή. Νομίζω ότι 2-3 πολύ πρόχειρα θα τα βάλω, όπως έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν κατάφερα, ας πούμε, με ένα πιο συγκροτημένο τρόπο να τα μαζέψω, αλλά έτσι εντελώς όπως μου βγαίνει, θα έλεγα ότι μπορούμε να εστιάσουμε σε κάποια. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά το φοιτητικό κίνημα, τουλάχιστον στα χρόνια στα οποία εμείς γνωρίζαμε, ας πούμε, και νομίζω και για αρκετά χρόνια πριν, ήταν η πρώτη φορά που το φοιτητικό κίνημα δεν έβγαινε απλά στο προσκήνιο σαν φοιτητικό κίνημα, αλλά έβγαινε πλέον με ένα ρόλο ας πούμε, κεντρικό, με ένα ρόλο ρυθμιστή εξελίξεων, όχι απαραίτητα των κεντρικών πολιτικών εξελίξεων, αλλά ευρύτερα τη κοινωνική ζωή, ας πούμε. Το ήταν ένα πρώτο θέμα. Το είπαν κι άλλοι, ήταν πολύ ενδιαφέρον ας πούμε, το γεγονός ότι πραγματικά τα δελτία, ας πούμε, ο Πρετεντέρης περίμενε να ακούσει αν και πόσες συνελεύσεις έχουν βγει για να ξέρει και με ποιο τρόπο ας πούμε, αντίστοιχα θα κάνει και δικιά του προπαγάνδα. Δηλαδή, χαρακτηριστικό το θυμάμαι ακόμα να έχει καλώσει και να ρωτάει συνεχώς, ας πούμε, μα στην Κέρκυρα υπάρχει πραγματική συνέλευση. Μα δεν υπάρχει, εμένα μεταφέραν ότι δεν είχε απαρτία. Αυτό μπορεί τότε ας πούμε, να το αντιμετωπίζαμε με νεύρα. Μπορεί τώρα να αναγελάμε, αλλά αν το δούμε ας πούμε, στην ουσία του, ήταν ενδεικτικό του πόσο ρυθμιστής ήταν τότε το φοιτητικό κίνημα για την κοινωνική ομαλότητα ή τη μη κοινωνική ομαλότητα ή τέλος πάντων όψης αυτής. Και κυρίαρχα, ας πούμε, ήταν και η πρώτη φορά που βλέπαμε ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο ξεπερνούσε ας πούμε, κάποια παγιωμένα στεγανά τα οποία είχαμε και εμείς στο μυαλό μας, όσοι ήμασταν οργανωμένοι ας πούμε, και δραστηριοποιούμασταν, και είχε ας πούμε, μια τάση, όχι στο βαθμό που. Εκ των υστέρων θα θέλαμε, ας πούμε, κτλ. Αλλά είχε μια τάση μετεξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο τώρα βλέποντας το από μια απόσταση, ας πούμε, ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο το κίνημα τότε, ρε παιδί μου, ξεκίνησε και σε κάθε του βήμα έκανε και κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό σε όλη τη βεντάλια, ας πούμε, των ενεργειών. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το ότι έκανε το κάτι παραπάνω. Και το έκανε το κάτι παραπάνω και με κάποιον αντίπαλο. Τι θέλω να πω. Πηγαίναμε, επειδή μου κάναμε πορεία, ερχόταν η αστυνομία, διέλυε την πορεία. Η επόμενη πορεία ήταν πιο μαζική και προσπαθούσε να είναι και πιο οργανωμένη. Ξεκινούσαμε τις καταλήψεις, ας πούμε, ξεκινούσε η προπαγάνδα από την πλευρά ας πούμε, των κρατικών μηχανισμών, των ΜΜΕ κτλ.
αυτόματα, σχεδόν αυτοματοποιημένα από ένα σημείο και μετά, υπήρχε ας πούμε το εκπληκτικότητο κίνημα που προσπαθούσε να δημιουργήσει, να συγκροτήσει δομές αντιπληροφόρησης, όσο τα κατάφερνε και όσο το περνούσε από το χέρι του, με έναν σχεδόν αισθηκτόδη τρόπο. Αυτό ήταν κάτι που σε όλες τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν το είχαμε δει. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο. Πώς να το πω, με τέτοιο μαχητικό τρόπο να γίνεται. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν το κομμάτι, ας πούμε, το πώς το κίνημα τότε επέβαλε επί της ουσίας τον πολιτικό διάλογο. Αυτό που είπα και πριν, ότι υπήρχε ένας πολιτικός διάλογος κτλ. Αλλά από το κίνημα το 67 επευλήθη επί της ουσίας αυτός ο διάλογος να γίνεται σε ένα πραγματικό επίπεδο. Είναι κάτι που, τουλάχιστον μιλώντας για μένα, αλλά νομίζω ας πούμε και άλλοι, μάθαμε τότε ότι οι πολιτικές μας συζητήσεις, όταν ας πούμε εκφέρουμε μια πολιτική άποψη, λέμε εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου και αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό έχει και ένα υλικό αποτέλεσμα. Και έχει ένα αποτέλεσμα όχι πλέον στον εαυτό μας, όχι στο σχεδιασμό μας, όχι στην οργάνωσή μας στα ΕΑΚ, αλλά σε έναν ολόκληρο κόσμο που με τον έναν άλλο τρόπο ήθελε να σε ακούσει. Επίσης, σημαντικό στοιχείο ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε με έναν τρόπο ένα κίνημα να μετατρέπεται σε μια σχεδόν βιωματική εμπειρία για μεγάλη μας κόσμο. Θα το πω με ένα πολύ απλό τέτοιο, ότι ήταν εκπληκτικό ο τρόπος με τον οποίο μέσα στις σχολές σε καθημερινή βάση γινόντουσαν πράγματα. Βλέπαμε κόσμο που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τότε να συμμετέχει, ας πούμε, σε πολιτικές διαδικασίες. Να τρέχει, να φτιάχνει φυσετάκια, να διοργανώνει πάρτι, να κάνει εκδηλώσεις, να κάνει συναυλίες, να τρέχει να κολλάει στα τρόλεϊ, να δίνει στο μετρό, να πηγαίνει στα ραδιόφωνα, να πηγαίνει στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, με έναν τρόπο η καθημερινότητα, λες και το ρολόι είχε παγώσει, ας πούμε, η καθημερινότητα των φοιτητών κινούνταν γύρω από το φοιτητικό κίνημα. Εντάξει, με ό,τι προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Και πολύ σημαντικό, και τελειώνουμε αυτό στα στοιχεία, ας πούμε, τα οποία θεωρώ ότι είχαν μια ιδιαίτερη διαφορετικότητα, ας πούμε, σχέση με άλλες εποχές, ήταν ότι ήταν και ένα κίνημα που με τον ένα άλλο τρόπο πρέπει να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό νίκησε. Νίκησε. Είχε νίκες. Πέτυχε νίκες. Δηλαδή το ότι πάγωσε το νομοπλαίσιο και το ότι πάγωσε το άρθρο 16 δεν πέρασε η κρατική αναθεώρηση. Ήταν νίκη. Ακόμα και αν δεν ήταν αυτό που οι πιο, ας το πούμε, έτσι οργανωμένοι ή τέλος πάντων πιο κοντά, ας πούμε, σε μια πιο. Πιο κοντά στην αριστερά, στους σχήματα κτλ. Θα θέλαμε, αλλά ήταν νίκη και το εξέλαβε και ο κόσμος ως τέτοιο. Ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για τη μετέπειτα πορεία όλου του δυναμικού που συμμετείχε. Και τέλος ήταν και μια εικόνα από το μέλλον. Και εδώ πέρα πλέον νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και δύο αρνητικά. Ένα κυριαρχικό αρνητικό που ιδρύσε αυτό το κίνημα. Στο κίνημα τότε ήταν μια εικόνα από το μέλλον σε δύο επίπεδα. Στο ένα ήταν στο κομμάτι, ας πούμε, του κρατικού μηχανισμού, της καταστολής, της προπαγάνδας κτλ. Του όχι και τόσο μακρινό μέλλον όπως αποδείχτηκε. Και είδαμε με έναν τρόπο και το ότι το διάβασε κάποιο κείμενο, νομίζω, της Σοφίας και ήταν, εντάξει, με εντυπωσίαση, ότι πραγματικά βλέπαμε, είδαμε το μέσο επόμενο διάστημα να επαληθεύονται τα όσα λέγαμε ακόμα και με στοιχεία υπερβολής μέσα στα φοιτητικά αμφιθέατρα. Και το αρνητικό θα μου πείτε τώρα ποιο ήταν. Το αρνητικό ήταν δυστυχώς το κίνημα το 67 δεν κατάφερε εν τέλει να προετοιμάσει αυτό το δυναμικό, δεν κατάφερε να προετοιμάσει όλους εμάς για αυτό το οποίο ερχόταν. Δεν κατάφερε να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και σε αυτό η αδυναμία να συνδεθεί τότε με ευρύτερα κομμάτια και κυρίως εργαζόμενα κομμάτια. Και αυτό είχε θεωρώ ως αποτέλεσμα στην επόμενη στροφή πλέον, που ήταν ο Δεκέμβρης του 8, ήταν ας πούμε, οι πλατείες κτλ. Και ήταν συνολικά αυτή η λέλαπα, ας πούμε, η επιθετική λέλαπα που ζούμε από το 2008 και έπειτα, να μην έχει καταφέρει να αναπτύξει τα αντανακλαστικά εκείνα τα οποία θα ήταν απαραίτητα. Για να τελειώνω κιόλας, γιατί το τράβηξα λίγο, και στην απάντηση ας πούμε, στο τι έγιναν εκείνα τα παιδιά. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκείνα τα παιδιά δήλωσαν παρόν. Σε όλη τη μετέπειτα πορεία. Δήλωσαν παρόν το Δεκέμβρη, δήλωσαν παρόν στις πλατείες, δήλωσαν παρόν σε μια σειρά από τα σωματεία, στους χώρους δουλειάς τους κτλ. Όσα τέλος πάντων από τα παιδιά λοιπόν δεν αναγκάστηκαν από την μνημονιακή λέλαπα, ας πούμε, είτε να φύγουν από τη χώρα, είτε τέλος πάντων δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις πιέσεις που τους ασκήθηκαν. Αλλά η άποψή μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι δήλωσαν παρόν. Το μεγάλο αρνητικό θεωρώ ήταν αυτό που είπα και πριν. Επειδή ακριβώς το κίνημα του 67 δεν κατάφερε να αναπτύξει εκείνα τα ανακλαστικά που θα προετοίμαζαν αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό ακριβώς και δεν είδαμε, ας πούμε, μια αντιστοιχία πλέον, όσο αυτή θα ήταν δυνατή, του 6-7 στα κινήματα που ήρθαν στη συνέχεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα στο από εδώ και πέρα, γιατί ξέρετε, εκείνη η γενιά πλέον δεν αναφέρεται στο μέλλον, αναφέρεται στο παρόν. Πιο άμεσο παρόν δεν μπορεί να υπάρχει. Και νομίζω ότι αν πρέπει να ξεπεράσει, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο σκόπελο αυτή η γενιά και είναι ένα καθήκον, ας πούμε, πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι το πώς θα προσπεράσει, ας πούμε, το 6-7 με την καλή έννοια, θα προσπεράσει το κίνημα με την έννοια της ειδικής σύγκρουσης πάνω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, ας πούμε, της αστικής πολιτικής και θα μπορέσει να κάνει βήματα προς μια κατεύθυνση που θα, λέει, που θα προετοιμάζει αυτό το δυναμικό, θα το θέτει, ας πούμε, στις θέσεις μάχης εκείνες που θα αφορούν μια πιο συνολική σύγκρουση. Γιατί αυτό είναι που απαιτεί πλέον ο καιρός. Όχι γιατί αυτό απλά το θέλουμε και είναι, ας πούμε, ένα ιδεατό που θα ήθελε κάποιος επειδή στην αριστερά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Επειδή ακριβώς αυτό το δυναμικό, ξαναλέω, θεωρώ ότι ήταν παρόν. Και ήταν παρόν, μιλήσαμε παρόδο και στις πολιτικές διεργασίες της αριστεράς
όπως με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγκρότηση Φαντασία, νομίζω ότι αυτό ακριβώς το παρόν. Παρακολουθεί δεν είναι τυχαίο πάντως ότι είναι μια εκδήλωση εδώ που έχει γεμίσει έναν θέατρο. Έτσι, είναι και αυτό ένας δείκτης. Οπότε ακριβώς επειδή θεωρώ ότι αυτή η γενιά εξακολουθεί να είναι παρούσα, νομίζω ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε, ο καθένας από το μετερίζει του και μακάρι και όλοι μαζί με κάποιο τρόπο, είναι να, να βρούμε το συνεκτικό εκείνο σημείο ή το συνεκτικό εκείνο σχέδιο, το οποίο θα μπορεί αυτή λοιπόν τη γενιά να την πάει ένα βήμα πιο πέρα, στο καθεστώς πλέον μιας ολοκληρωτικής σύγκρισης που απαιτεί και άλλα χαρακτηριστικά. Στα 15 τελείωσε ένα πιο σημαντικό στον Αχμέτ. Πάμε λοιπόν με τον Ζάκο και να...